Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Όμως την ίδια στιγμή επικρατεί προβληματισμός, κυρίες και κύριοι, και για την έκβαση δύο ακόμη σημαντικών αποκρατικοποιήσεων, τις οποίες έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ. Ενώ έχει λοιπόν επέλθει συμφωνία μεταξύ αναδόχου και ταμείου, τόσο στην περίπτωση της εκμετάλλευσης των κρατικών λαχείων, όσο και σε αυτήν του ΟΠΑΠ, καμία εκ των δύο δεν έχει υπογραφεί ακόμη. Το γιατί θα το δούμε στο ρεπορτάζ του Αχιλλέα Τόπα, αμέσως μετά μαζί μου ο Δημήτρης Τσιόδρας. Παρά το γεγονός ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων έδωσε το πράσινο φως για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών λαχείων για 12 χρόνια, ούτε ένα ευρώ δεν έχει μπει στα κρατικά ταμεία από τα 190 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το συνολικό τίμημα. Το κοινοπρακτικό σχήμα που πλειοδότησε στη διαγωνιστική διαδικασία για τα κρατικά λαχεία αποτελείται από τη θυγατρική της ΟΠΑΠ, την ΟΠΑΠ Investment Limited, την Intralot, την εταιρεία τυχερών παιγνίων Scientific Games Global Gaming, ενώ στο σχήμα συμμετέχει και η Ιταλική Λοτομάτικα με μία μετοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθυστέρηση στην ίσπραξη του τιμήματος των 190 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί και ο προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο, αποδίδεται σε επιχειρηματική διαμάχη μεταξύ του νέου μεγαλομετόχου της ΟΠΑΠ, της κοινοπραξίας Emma Delta Limited και της Intralot, που εκτός από τη συμμετοχή της στο σχήμα για τα λαχεία, πρόσφατα ανέλαβε για 5 έτη την εγκατάσταση και συντήρηση του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΑΠ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Emma Delta είχε εκφράσει έντονες αντιρρήσεις στην επιλογή να επεκταθεί η σύμβαση με την Intralot για το πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί η μετάβαση του 33% της εταιρείας στο νέο ιδιοκτήτη. Το βασικό της επιχείρημα ήταν ότι πρώτα θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης να επιλέξει εκείνος πάροχο της αρεσκίας του. Να καλησπέρισω λοιπόν εδώ το Δημήτρη Τσιόδρα. Καλησπέρα. Δημήτρη, πόνταρε πολλά η κυβέρνηση στο ζέσταμα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Τώρα, έχουμε το μεγάλο θέμα αυτό της απόσυρσης της Gazprom και ευνηδίως μάλιστα, ευνηδίασε τους πάντες ο ρωσικός κολοσσός από τη ΔΕΠΑ και ταυτόχρονα έχουμε και αυτό το θέμα που μόλις παρακολουθήσαμε, δηλαδή την πολύ αργή εξέλιξη, σχεδόν εμπλοκή των πραγμάτων και στο κομμάτι ΟΠΑΠ κρατικών λαχείων. Έτσι όπως είναι τα πράγματα με τις κρατικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φαίνεται ότι η αποκρατικοποίηση δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο φαίνεται στα χαρτιά. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή εξέλιξη που είναι σίγουρα αρνητική. Περιμέναμε δύο μεγάλες αποκρατικοποιήσεις, όχι μόνο για να μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία, αλλά να έρθει ένας πολύ μεγάλος ή δύο πολύ μεγάλοι παίχτες, όπως οι Ρώσοι και οι Αζέροι στην ελληνική αγορά, τη στιγμή που προσπαθεί ο Πρωθυπουργός με κάθε τρόπο να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Ταξίδευε στην Κίνα, στο Αζερβαϊτζάν, σχεδιάζεται άλλα ταξίδια κλπ. Αυτό δεν το έχουμε. Θα έδιναν σήμα αυτές οι δύο αποκρατικοποιήσεις να έρθουν και άλλοι παίχτες στην Ελλάδα. Και αυτό επίσης δείχνει ένα μούδιασμα και στους υπόλοιπους τώρα. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι περιμέναμε από τις αποκρατικοποιήσεις αυτές, το είπε πριν και ο Αχιλλέας Τόπας, να καλύψουμε κάποια συγκεκριμένα πλάνα που είχαμε για τις αποκρατικοποιήσεις, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια. Τώρα λοιπόν πρέπει να παζαρέψουμε ξανά πώς θα μειωθεί το χρέος, αφού δεν θα μπουν τα χρήματα που είχαν προϋπολογίσει. Άρα λοιπόν καινούργιες διαπραγματεύσεις με τους εταίρους σε σχέση με το πώς θα καλυφθούν τα κενά που έχουμε. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, μας δημιουργούν ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δώσει πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να υπάρχει αίσια έκβαση με τους Ρώσους. Τι στα αλήθεια όμως πρέπει να διαβάσουμε πίσω από αυτήν την υπαναχώρηση των Ρώσων, Δημήτρη? Είναι μόνο μια επιχειρηματική απόφαση αυτή της Gazprom ή υπάρχουν κι άλλα από πίσω? Προφανώς υπάρχουν κι άλλα από πίσω και δεν είναι μόνο μια επιχειρηματική απόφαση. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη σε σχέση με την ενεργειακή εξάρτηση που υπάρχει από την Ρωσία. Ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη έχει κινηθεί διαδικασία εναντίον της Gazprom από την Κομισιόν με βάση την αντιτραστ νομοθεσία. Είναι λοιπόν υπό έλεγχο η Κομισιόν σε σχέση με το ποιες πρακτικές ακολουθεί και πολύ. Και πολύ μέτρησε στην απόφασή της το αν τελικά το να έρθει στην Ελλάδα θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι μέτρησε και αυτό, παρότι λέει η Κομισιόν ότι εμείς δεν είπαμε όχι. Δεν είναι ανάγκη να πούν όχι από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία, σίγουρα το μετράς όταν είναι στο τραπέζι. Το δεύτερο είναι ότι εντάξει, δεν έρχεται η Gazprom εδώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξάρτηση. Ωραία, κάποιος πρέπει να έρθει. Από κάπου πρέπει να πάρεις αέριο. Ναι, εδώ είναι το ζήτημα. Και από τη μία πιέζει η Κομισιόν να γίνουν αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι με αυτή τη διαδικασία ορθώνονται εμπόδια στο να διεκπαιρεωθεί μια αποκρατικοποίηση. Ακριβώς, ορθώνονται εμπόδια. Δεν αντικαθίσταται το όχι στην Gazprom από κάποιο ναι από κάποιους άλλους, δηλαδή να έρθουν κάποιες εταιρείες δυτικές οι οποίες θα διαχειρίζονται τη ΔΕΠΑ ή τον ΔΕΣΦΑ και από εκεί και πέρα να δεις από πού θα αγοράσεις αέριο. Δεν υπάρχει αυτό. Η εναλλακτική είναι οι Αζέροι, οι οποίοι συνδέουν μάλλον την αγορά του ΔΕΣΦΑ
με τον αγωγό ΤΑΠ. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι οι Αζέροι συνδέονται στενά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων που έχουν επενδύσει εκεί. Γίνεται ένα πολύ πολύ ευρύτερο παιχνίδι που ξεπερνά ένα απλό επιχειρηματικό σχέδιο και ένα απλό ναι ή όχι στην αγορά μιας εταιρείας στην Ελλάδα. Και μέσα σε αυτό το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνουμε, μάλλον εμείς είμαστε οι χαμένοι, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Στο φόντο λοιπόν και η μάχη των αγωγών. Ακριβώς. Επίσης, σε σχέση με τον ΟΠΑΠ, επειδή με ρώτησε στην αρχή, δείχνει λοιπόν εκεί ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν κλείνουν ή δεν λήγουν με το να πούμε ότι καταχειρώνεται στον ΤΑΔΕ ή πάει στην ΤΑΔΕ εταιρεία. Είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που συνεχίζουν να ακολουθούν και το ναι στην ΤΑΔΕ αποκρατικοποίηση. Φάνηκε στην περίπτωση του ΟΠΑΠ με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, συγκεκριμένη περίπτωση με την Ιντραλότ, φάνηκε στην περίπτωση της ΔΕΠΑ με τα οφειλόμενα από ιδιώτες, και όλα αυτά νομίζω ότι πείθουν το πόσο κακός επιχειρηματίας είναι το κράτος και γιατί πρέπει όλο αυτό το σύστημα να αλλάξει. Ένα μπερδεμένο κουβάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.